προσάρμοστος, μπουνιά στο συντηρητισμό. Αυτά είναι η έντονη καλλιτεχνική του φύση και το γεγονός ότι ο Ανδρέας είναι σαν το Ρεμπό. Είναι μπροστά από την εποχή του. Όμως στην ουσία οι αξίες του και τα ιδανικά του είναι παραδοσιακά και είναι συντηρητικός άνθρωπος. Mm-hmm. Εγώ είμαι πιο extreme ουσιαστικά. Ναι, πιστεύω θα είχα πολύ πιο ροκ ζωή αν δεν ήταν ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας με συγκράτησε, ας πούμε. Λοιπόν, και εκεί που πήγαινα, ας πούμε, να το καβαλήσω το καλάμι, μου έλεγε. Και βεβαίως προσγειώθηκα και πάρα πολύ όταν φτιάξαμε το Ανεμόνα, mm-hmm. γιατί δεν προλάβαινα τόση δουλειά, τόσο τρέξιμο, 20 ώρες το 24ωρο, να τρέχω σαν το Βέγκο, τον αείμνηστο, που δεν προλαβαίνεις να ηρωοποιήσεις τον εαυτό σου. Αντίθετα, μιζεριάζεις τον εαυτό σου από την πολλή δουλειά. Για το CD λοιπόν που λες, είπα κάποια στιγμή θα κάνω το CD, φώναξα μερικούς ηθοποιούς, είπε και ο Ανδρέας δύο τραγούδια, είπα και εγώ ένα σε στίχους του Ανδρέα. Έκανα αυτό το CD, δεν πήγε καθόλου καλά εμπορικά. Ο λόγος όχι γιατί δεν ήταν αξιόλογη δουλειά, πιστεύω ήταν πολύ αξιόλογη δουλειά και οι ενορχιστρώσεις του Άρη Τσιγάρα πάρα πολύ καλές. Δεν πήγε καλά γιατί δεν το προώθησα εγώ. Αυτή τη φορά όμως, γιατί έχω στα σχέδιά μου τώρα ένα καινούριο δίσκο. Α, πολύ ωραία. Έχεις καινούργια πράγματα πολλά. Θα κάνω δεύτερο δίσκο, χρόνια το θέλω. Θα κάνω ένα δεύτερο δίσκο. Επειδή ακριβώς είναι και το θέατρο, πιστεύω ότι και έχω την εμπειρία από τον πρώτο δίσκο τώρα. Θα το οργανώσω πολύ πολύ καλύτερα και νομίζω θα πάει πολύ καλά. Γιατί το υλικό είμαι σίγουρος ότι είναι αξιόλογο. Πότε υπολογίζεις να το έχουμε στα χέρια μας? Δεν θα βιαστώ καθόλου. Γιατί θέλω να βγει καλή δουλειά. Σιγά σιγά, χαλαρά και όποτε βγει. Ναι, γιατί θα είναι και, ας πούμε, πολύ συλλεκτικό από άποψη ρεπερτοριακών επιλογών. Να υποδεχτούμε τον άνθρωπο ο οποίος σε προσγείωσε και σε προσγειώνει. Τι κάνεις, με την κολόνια σου που δεν αλλάζει ποτέ και κάθε φορά που φεύγει μυρίζω Ανδρέα Τηλεμάχου, τους λέω. Το σκεφτόμουν ότι θα προδοθώ με την κολόνια. Είναι σε προδόνει κανονικά όμως. Ναι, και λέω ειλικρινά. Θα το μυριστεί τώρα. Άλλαξες μαλλί, ναι. Αλλαγή σου πάει πάρα πολύ. Αυτό το μαραφέτη μπήκε καλά διότι βγήκε. Άμα θες, βγάλει το κιόλας και αφήσω το στο καναπέ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αντρέα, τι κάνουμε? Εδώ μας λέει που τον προσγειώνεις, που τον έχεις προσγειώσει όταν καβάλισε το καλάμι, όταν ένιωθε ότι πετούσε κάπως τα σύννεφα, όταν ένιωθε λίγο κάπως διαφορετικά. Ακούγες, ήσουν εδώ και ακούγες? Όχι, ήμουνα μέσα και κάπνισα. Κακή συνήθεια. Ωραία. Πρέπει συνήθεια να το παλέψεις. Για πες μας λοιπόν έτσι πώς τα κατάφερες να τον προσγειώσεις, τον Μαρίνο. Είναι καλός δέχτης ο Μαρίνος. Και έτσι μπορείς να τον προσγειώσεις εύκολα, νομίζω. Δεν χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια, γιατί ήταν ένα χρονικό διάστημα που απλώς όλοι περνάμε από αυτή τη φάση. Και έτσι όταν αγαπάς κάποιον πραγματικά και τον νιώθει ότι τον αγαπάς πραγματικά, τότε είναι πολύ εύκολο να τον προσγειώσεις και να του πεις κάτσε τη μάπα χαμέ και έχουμε δρόμο. Έχουμε εδώ. Τώρα, στη δική σας συγκατοίκηση, πώς τα πηγαίνετε, δηλαδή τσακώνεστε για πράγματα, δουλειές του σπιτιού, αυτά, να πετάτε τα ρούχα σας δεξιά, αριστερά, τα έχετε αυτά? Να πετούμε τα ρούχα μας, είμαστε το ένα πάνω στο άλλο. Τακτοποιημένα. Στην ευθεία, τακτοποιημένα. Αυτό είναι γιατί είναι ο Ανδρέας έτσι. Μαύρα, μαύρα, άσπρα, άσπρα, ροζ, ροζ. Εγώ δεν είμαι έτσι, ο Ανδρέας είναι έτσι. Ο Ανδρέας είναι, ας πούμε. Είναι λίγο τρομακτικό αυτό, νομίζω. Δεν μπορώ να το κάνω ποτέ αυτό. Τα πάντα οργανωμένα, στην εντέλεια, σε τάξη, όλα. Εγώ δεν είμαι έτσι. Μ' αρέσει η καθαριότης. Δεν μ' αρέσει η βρωμιά, αλλά ναι, μπορεί να είμαι και ασυγείριστος. Καλά, το ασυγείριστος με το καθαρός έχουν μια μεγάλη διαφορά. Άλλο να είσαι καθαρός και ασυγείριστος, και άλλο να είσαι. Είναι καθαρός, αλλά είναι. Όχι, τώρα είναι πιο συγκυρισμένος. Δουλειές του σπιτιού, ποιος αναλαμβάνει περισσότερο? Η κοπέλα που φέρνω. Α, οπότε δεν ασχολείστε ιδιαίτερα με το σπίτι. Ναι. Όχι, δεν είναι μαρτύριο για μένα, μην μου πεις. Δεν μπορώ. Έχετε διαφωνίες όμως στους όρους του σπιτιού και της συγκατοίκησης? Όχι, πάω εγώ με τα νερά του. Αυτό είναι η αλήθεια. Ναι, διότι δεν μπορώ εγώ να πάω με τα νερά του. Πάω με τα δικά του εγώ, γιατί δεν μπορεί. Με καμία δύναμη δεν μπορώ. Πρέπει να είναι όλα τακτοποιημένα. Όλα, τα πάντα. Όλα σε τάξη. Δεν υπάρχει λόγος να έρθεις σε ρήξη με κάποιον από τη στιγμή που εσύ μπορείς. Ας πούμε, εγώ ως χαρακτήρας είμαι πιο μετριοπαθής. Από τη στιγμή που μπορώ να κάνω ένα συμβιβασμό, γιατί να μην τον κάνω. Του Ανδρέα του αρέσει το τασάκι, ας πούμε, να είναι εκεί. Μην του το βάλεις πιο δεξιά, πιο αριστερά. Α, είσαι δηλαδή τόσο. Είμαι υποχοντριακός πολύ. Πολύ υποχοντριακός.
Πρέπει να το σκεφτώ δηλαδή πάρα πολύ προσεκτικά πριν σε καλέσω στο σπίτι μου, που μπορεί να δεις το οτιδήποτε σε οποιοδήποτε σημείο. Ειλικρινά το λέω και ντρέπομαι, αλλά αν μπει στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή, είναι... Ακατάστατο. Πολλές φορές τους λέω, έχετε κάνει ασφάλεια πριν μπείτε μέσα. Είναι... Όχι, γιατί δεν προλαβαίνω κι εγώ να μπω στο σπίτι άμα όσο θα ήθελα. Άμα είναι καλεσμένος, εντάξει. Ο καθένας έχει το σπίτι του όπως θέλει. Καλά, άμα θα έχω κόσμο στο σπίτι, μην νομίζεις. Θα φροντίσω γι' αυτό. Αλλά θέλω να σου πω, το έχω αυτό, το ξέρεις. Τα αφήνω εδώ και θα τα βάλω μετά. Αυτά, ιδιαίτερα αυτό με τα ρούχα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξεις και να είναι τακτοποιημένα όλα χρωματικά, όλα. Όλα, όλα. Αυτά είναι τα πρόχειρα, αυτά είναι τα πιο πρόχειρα, αυτά είναι τα απογευματινά, αυτά είναι τα μεσημεριανά, αυτά είναι τα βραδινά. Είσαι για οργάνωση ντουλάπες, κανονικά. Ναι. Όλα, όλα. Και αν φορέσει κάτι ο Ανδρέας, ας πούμε, σήμερα ή απόψε, δεν θα το ξαναφορέσει αν πρώτα δεν το βγάλει έξω στη βεράντα να αεριστεί. Αν θέλω να το φορήσω και την επόμενη μέρα, θέλω να το βγάλω έξω, να αεριστεί και μετά. Και τα δικά μου θα με το βγάλει να αεριστούν. Σοβαρά. Γιατί θα μυρίζουν τσιγάρα, γιατί. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το επόμενο βιντεάκι και συνεχίζουμε εδώ την κουβέντα μας. Έχουμε. Τι εκπλήξεις είναι αυτές. Και το επόμενο. Γνωρίζω τον Μαρίνο Ξενοφόντος, καθώς και τον στενό φίλο και συνεργάτη του Ανδρέα Αντιλεμάχου, εδώ και αρκετά χρόνια και συγκεκριμένα πριν να αρχίσουν τις προσπάθειες για τη δημιουργία του θεάτρου του στη Λευκοσία. Πρόκειται για δύο αξιόλογους ανθρώπους και καλλιτέχνες, οι οποίοι τολμούν δημιουργικά και με πολλή προσπάθεια, αντικσότητες και πολλαπλά προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζαν κυρίως στον οικονομικό τομέα, κατόρθωσαν να προχωρήσουν στη δημιουργία του δικού τους θεάτρου, το Ανεμόνα, για το οποίο αισθάνονται υπερήφανοι. Επειδή για τον Ανδρέα έχω μιλήσει στο κανάλι σας πριν λίγο καιρό, θα αναφερθώ εις τον Ξενοφόντος, τον οποίο θεωρώ εξίσου με τον Ανδρέα αξιόλογο και εξαίρετο ηθοποιό και καλλιτέχνη, ο οποίος ανταποκρίνεται με επάρκεια καλλιτεχνική εις τους ρόλους τους οποίους κατά καιρούς αναλαμβάνει. Τους εύχομαι και τους δύο να έχουν υγεία και δύναμη, ώστε να μπορέσουν απρόσκοπτα να συνεχίσουν την προσφορά τους στα καλλιτεχνικά δρόμενα του τόπου μας. Ο Μαρίνος είναι ένας, για μένα τουλάχιστον, ένα χαρισματικός καλλιτέχνης που τον χαρακτηρίζει η αγάπη του για το θέατρο και χαίρομαι που μου δίνεται σήμερα η ευκαιρία να μιλήσω για εκείνο. Εγώ προσωπικά αγαπώ το θέατρο. Έχει λίγα χρόνια που τους ξέρω και τους γνωρίζω και εκείνον όπως και τον Ανδρέα, και πιστεύω ότι και ο Μαρίνος όπως και ο Ανδρέας έχουν προσφέρει πολλά στο Κυπριακό θέατρο με το ταλέντο τους και με το ανήσυχο πνεύμα τους. Επίσης με την δημιουργία του θέατρου Ανεμόνα έχουν δώσει μια νέα πνοή στα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρόμενα της πατρίδας μας. Έκαναν νομίζω τη διαφορά τολμώντας. Με το θέατρο Ανεμόνα έχει δώσει πάρα πολλές παραστάσεις. Έχω παρακολουθήσει όχι όλες αλλά κάποιες από αυτές και πάντοτε με αισθήματα θαυμασμού θα έλεγα. Επομένως εύχομαι στο Μαρίνο να είναι πάντα καλά και τα επόμενα χρόνια να είναι ακόμα πιο δημιουργικά. Ο Μαρίνος Ξενοφόντος είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, γεννημένος ηθοποιός. Τον έχω παρακολουθήσει σε ερμηνεία διαφόρων ρόλων, κλασικών, σε κωμωδίες, σε ηθογραφίες. Πάντοτε ριζοσπάστης, πάντοτε πρωτοποριακός, πάντοτε όμως αυθεντικός και πιστικός. Με δύο λόγια θα έλεγα ότι όπως είπα είναι ένας αξιολογότατος ηθοποιός. Μαζί δε με τον σύντροφό του, τον συναγωνιστή του, τον Ανδρέα Τηλεμάχου, έχουν δημιουργήσει ένα θέατρο που αποτελεί πραγματικά ένα φυτώριο καλλιτεχνικών ιδεοδών μέσα στην Λευκοσία. Πέραν τούτου, γνωρίζω ότι είχε
δισκογραφική προσφορά έχει ήδη κάνει μια δισκογραφική δουλειά και ότι ετοιμάζει δεύτερη με δικά του τραγούδια. Έτσι μπορώ να πω ότι είναι ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης συνολικά και από πλευράς ιδιοσυγκρασίας και χαρακτήρα και πιστός σε αυτά που πιστεύει. Μένει πιστός σε αρχές και σε φιλίες. Ειλικρινά του εύχομαι κάθε καλό και περαιτέρω πρόοδο που θα είναι όχι μόνο για την δική του ικανοποίηση, αλλά θα είναι και για το καλό της καλλιτεχνικής ζωής στον τόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή που... Ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά, αλλά... Πρέπει να πω κάτι, να με αφήσεις να πω κάποια πράγματα. Γιατί... Βεβαίως, ό,τι θέλεις. Να πω για τον κύριο Κούρο πρώτα. Ο κύριος Κούρος είναι ένας άρχοντας. Είναι ο άρχοντας της πολιτικής στην Κύπρο. Ο κύριος Κούρος είναι ο άνθρωπος που επισκεφθήκαμε με τον Ανδρέα αρχές του 2002 για να του πούμε στο Προεδρικό τότε, όταν ήταν υφυπουργός παρά το Πρόεδρο, ότι ξέρετε κύριε Κούρο, και τον ξέραμε γιατί ερχόταν στο θέατρο 1 που έπαιζα εγώ προηγουμένως, σατυρικό θέατρο που έπαιζε ο Ανδρέας προηγουμένως. Ξέρετε κύριε Κούρο, θα προχωρήσουμε σε ίδρυση λειτουργία δικού μας θεάτρου. Μας κοίταξε έτσι για 30 δευτερόλεπτα, μας ρώτησε έτσι ευθέως, ξέρετε τα προβλήματα που πάτε να αντιμετωπίσετε, έχετε υπόψη τις δυσκολίες που θα βρείτε μπροστά σας, ξέρετε ότι θα είστε οι ζητιάνοι της κυβέρνησης. Ναι. Ωραία, να προχωρήσετε. Ο άνθρωπος ήταν αποτελεσματικότατος, δηλαδή βοήθησε άμεσα είδαμε τον είδαμε να δρά. Είναι πάντοτε εκεί σε όλες τις παραστάσεις μας, σε όλες τις πρεμιέρες. Μάλιστα στα εγγένεια του θεάτρου Ανεμόνα ήταν καλεσμένος εκείνο το βράδυ σε ένα δείπνο στην Πάφο και δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Γι' αυτό προτού να πάει στο δείπνο, απογευματάκι, πέρασε, τον φέρανε εκεί με το αυτοκίνητο, κατέβηκε ένας άρχοντας, έκανε μια βόλτα μέσα στο θέατρο, μας είπε μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια, καλή επιτυχία, καλή είμαι δίπλα σας και έφυγε. Ήταν εκεί. Και είναι πάντα δίπλα μας ο κύριος Κούρος. Εξαιρετικός άνθρωπος και όλα τα θέατρα βοηθήθηκαν, όλα, όταν ο κύριος Κούρος ήταν υφυπουργός παρά το Προέδρο. Κάποιοι πήραν και χαλί εκεί και χτίσανε και θέατρα. Όταν ο κύριος Κούρος ήταν υφυπουργός παρά το Προέδρο, βοηθήθηκαν όλοι οι άνθρωποι των τεχνών, γιατί ξέρετε ότι στην οικογένειά του ο κύριος Κούρος έχει την καλλιτεχνία. Μέσα στο σπίτι του άνθρωπος και από την γυναίκα του και από την κόρη του. Αγαπάει τις τέχνες, αγαπάει τους καλλιτέχνες, τους έχει βοηθήσει όλους. Και θα πρέπει να το λένε όλοι αυτό. Και αυτοί που δεν είναι στο κόμμα του κυρίου Κούρου και είναι με άλλο κόμμα, να το λένε. Δεν είναι ντροπή να λες ευχαριστώ και ας είσαι από άλλο κόμμα. Αλλά η τέχνη δεν έχει να κάνει με το κόμμα και ο πολιτισμός. Ναι, αλλά πολλοί δεν λένε ευχαριστώ. Τους βοηθάει κάποιος και μετά επειδή είναι με άλλο κόμμα δεν λένε ευχαριστώ. Όχι να λες. Ο κύριος Κούρος βοήθησε όλο τον κόσμο. Όταν ήταν υφυπουργός παρά το Προέδρο, όλοι οι καλλιτέχνες βοηθήθηκαν. Και ακούσαμε φυσικά στο βιντεάκι και την κυρία Παπαδοπούλου. Για την κυρία Φωτεινή Παπαδοπούλου, πάλι έχω να πω τα καλύτερα. Είναι πραγματικά η πρώτη κυρία. Τιμά τον τίτλο της πρώτης κυρίας. Τρεις φορές την είδαμε στο Προεδρικό, δεν μας αρνήθηκε ποτέ. Είναι πάντα και εκείνη κοντά μας, δίπλα μας. Μας έχει βοηθήσει και με χορηγίες μέσα από το Ίδρυμα Λεβέντη. Το φιλανθρωπικό της έργο μέσα από τον Ερυθρό Σταυρό είναι πάρα πολύ γνωστό, δεν θα το πω εγώ. Και στον πολιτισμό μέσα από το Ίδρυμα Λεβέντη. Αλλά θα πρέπει να πω, έτσι για να καταλάβετε, η κυρία Φωτεινή Παπαδοπούλου, ότι είναι πραγματικά μια πρώτη κυρία, μια μεγάλη κυρία. Φαίνεται στην αγωγή, στην παιδεία που έχει η γυναίκα αυτή. Μια άλλη πρώτη κυρία, όταν ας πούμε επιμέναμε, κάναμε πολλά τηλέφωνα για να τη δούμε και δεν έβγαινε στο τηλέφωνο και κάποια στιγμή βγήκε και μου λέει, μα δεν είμαι εγώ η αρμόδια, να πάτε στους υπευθύνους. Λέω, μα θέλουμε να δούμε εσάς. Να μεταφέρετε εσείς τους υπευθύνους αυτό που θα εισπράξετε από εμάς. Το αίσθημα το δικό σας που θα νιώσετε όταν μας ακούσετε, όταν ακούσετε τα προβλήματά μας. Μα είσαστε πολύ και είμαι μόνη μου, ήταν η απάντηση μιας άλλης πρώτης κυρίας. Γι' αυτό λοιπόν η κυρία Φωτεινή Παπαδοπούλου θα είναι πάντα η πρώτη κυρία. Και για τον γιατρό τι να πω. Ο γιατρός είναι ο τελευταίος Έλληνας ρομαντικός αυτού του τόπου. Είναι ο τελευταίος μεγάλος Έλληνας αυτού του τόπου. Είναι ο άνθρωπος που τιμά την Ελλάδα στην Κύπρο. Είναι ο τελευταίος Δον Κιχώτης που έχουμε στην Κύπρο. Και κρίμα, γιατί γεννήθηκε σε λάθος τόπο αυτός ο άνθρωπος και σε λάθος εποχή. Ο Βάσος Λισαρίδης θα έπρεπε να ήταν πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Και σήμερα δικαιώνεται. Είναι προφήτης. Όσα έλεγε πριν από χρόνια.